Αγαπητοί εν Θεώ αδελφοί, ακούτε του Χριστοδούλου το ανάγνωσμα στους 93,3 FM στέρεο. Πολύ με στενοχωρείτε, πολύ με στενοχωρείτε και δεν ξέρω τι να κάνω. Αν σας πουν από τα σιλουέτ ή από τα κέντρα αδυνατίσματος πρίνου να κάμετε εξαντλητική δίαιτα, θα την κάμετε και θα πληρώσετε ταυτόχρονα. Όταν σας το λέμε εμείς οι παπάδες, κλείνετε τα αυτιά σας και μας γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια. Αδέλφια, κάμετε νηστεία για να καθαρίσετε την ψυχή και το σώμα σας για γρήκα. Βούρα! 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 Δε μου λες, στην νηστεία, απαγορεύεται το λάδι. Ναι. Στην νηστεία και επιτρέπεται η ελιά. Ναι. Πώς το καταλαβαίνεις το λόγο στόνα? Από το λάδι δεν βγαίνει, από την ελιά δεν βγαίνει το λάδι. Ναι, από εκεί βγαίνει. Και πώς απαγορεύεται το λάδι και επιτρέπεται η ελιά? Το θένευτη και απαγορεύεται. Ψή δηλαδή το θένευτη. Το θένευτη γιατί είναι φτηνό, είναι τούτο. Α, γι' αυτό δηλαδή. Ναι. Για αποτοξίνωση εγώ νομίζω. Λέτε. Μα από την ελιά δεν βγαίνει το λάδι. Ναι. Και πώς απαγορεύεται να πούμε το ένα και επιτρέπεται το άλλο? Στην νηστεία. Δεν κατέμενα λοιπόν. Γιατί δεν κουβεντιάζεις παρά μόνο να κάτσεις κουβεντιάζεις? Όταν στέκομαι δεν κουβεντιάζεις. Δεν κουβεντιάζεις. Δεν πάρε όρθιο. Και όταν κάθεσαι κουβεντιάζεις και λες αμάν να σίγα και πότε. Έτσι ακολά δηλαδή με το λάδι και την ελιά. Αυτό είναι βέβαια. Υπάρχει ένα παράλογο και απέρα. Πώς γίνεται δηλαδή? Από την ελιά δεν βγαίνει το λάδι. Μα το στίβει η ελιά. Και δεν έχει λάδι, κατάλαβες? Α, μετά σπέδι. Δηλαδή από το λάδι. Ναι. Καλημέρα, άνοιξε το τζάμι. Εδώ αγόρασε από το κίνητο. Εδώ τα αγόρασε. Όχι, πέρσι. Εντάξει. Δεν μου λες, μα χαμήλωσε το διάλογο γιατί κάνει παράστα. Δεν μου λες, στην νηστεία επιτρέπεται η ελιά και απαγορεύεται το λάδι. Ναι. Υπάρχει και ένα πράγμα παράλογο. Πώς γίνεται το να? Από την ελιά δεν βγαίνει το λάδι. Βγαίνει, από την ελιά βγαίνει το λάδι. Και πώς απαγορεύεται το ένα και επιτρέπεται το άλλο? Το ένα είναι ξηράθροφη, γι' αυτό. Πώς γίνεται αυτό, κυρία? Δεν ξέρω. Να. Γιατί είμαστε τρελοί. Απαγορεύεται το εργοστάσιο. Παιδάκι. Αχα, γρήκα. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Ναι, κουμπάρε. Για γρήκα. Ό,τι σου λέω εγώ. Πες το για γρήκα. Έτσι να είναι. Για γρήκα. Για γρήκα. Έλα, μπούπι, να δούμε. Θα σας σκοτώσω. Να δούμε έτσι, κουμπάρε. Έλα, μπούπι, να κάνουμε γύρω-γύρω όλοι. Έλα. Γύρω-γύρω όλοι. Έχασαμε την τζόντα. Έχασαμε την τζόντα. Μπούπι μου, έχασαμε την τζόντα που παίζανε εχθές το βράδυ ο σινεμάς. Και κατές, μπούπι, πώς την ελέγανε? Εμμανουέλα, η Κολπατζού. Κολπατζού. Μπούμπι, μπούμπι, ανάθεμα την νηστεία. Αχ, Χριστόδουλε, είναι τα μασέκα μέσα. Μπούμπι, θα κάνουμε υπομονή και σε 50 μέρες που θα αναστηθεί ο Κύριος, θα αναστηθούμε κι εμείς με τα κόλπα της Εμμανουέλα. Αχ, Εμμανουέλα. Έλα, γύρω-γύρω όλοι. Αχ, Εμμανουέλα, αχ, Εμμανουέλα, αχ, Εμμανουέλα, Κολπατζού. Για γρήκα, για γρήκα. Αλληλούια, αλληλούια. Αγαπητοί εν Θεώ αδελφοί, ακούτε τους ψαλμούς του Χριστόδουλου στους 93,3 FM στέρεο. Αλληλούια, αλληλούια. Μετανοείτε χριστιανοί και αρχίστε την νηστεία. Να καθαρίσει το κορμί χρειάζεται παινία. Αλληλούια, αλληλούια. Μετανοείτε χριστιανοί και διώξτε το σατανά. Αυτός ο άτιμος διαρκώς μας γαργαλά. Αλληλούια, αλληλούια. Μετανοείτε χριστιανοί, νηστέψετε το κρέας. Τούτο πρέπει να κάμετε κοντά 50 μέρας. Αλληλούια, αλληλούια. Μετανοείτε χριστιανοί, κι όταν για κρέας ομιλώ, ενώ ψημένο μα κι ανύψητο, αυτό είναι το σωστό. Αλληλούια, αλληλούια. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα.
παγίδικα. Πού πάτε? Πού πάμε, στη χώρα. Καλά είστε. Από πού είστε, συντέκτησά μου? Από πέρα από Κόρονα. Από ποιο χωριό? Από τον Κουρνά. Να σε καλά. Εσύ από το Ρέθινο, από πού? Από το Στήλι. Μα σοβαρά. Από πια κοντά η μάνα μου. Λοιπόν, να σας ερωτήσω ένα κάτι. Στην Ιστία, ναι, παιδί μου, επιτρέπεται να τρώμε την ελιά, ναι, αλλά απαγορεύεται να τρώμε το λάδι. Το λάδι. Πώς γίνεται το τονά, από την ελιά δεν βγαίνει το λάδι. Μα ναι, παιδί μου, δεν απαγορεύεται να το τρώει. Ποιο ακριβώς τέκνη μου. Δεν στο λέει. Κατέληση διέκρισα. Πώς γίνεται, παράλογο δεν είναι. Όχι, λογικό είναι. Εξήγησέ μου τη λογικότητά του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο στερεό, άλλο υγρό. Α, το υγρό απαγορεύεται. Είναι πάντα τα υγρά. Το στερεό. Ενώ ο γιατρός δεν πίνεται υγρά. Το κουκούτσα το φτύνουμε. Παράλογο δεν είναι. Πώς το θεωρείς του λόγου? Όχι, δεν είναι παράλογο. Γιατί άμα παστώσει η ελιά, φεύγει το λάδι. Α, ναι. Ναι. Έτσι τον αναθεμά μου, ούτε εγώ δεν το κάνω. Υπάρχει ένα παράλογο, μπαϊ. Πώς το θεωρείς του λόγου? Έλα να σου πω, όλα χρειάζονται. Και η νηστεία χρειάζεται. Ναι. Τώρα έχω αμνηστία, πρέπει να νηστέψω. Μα σε δουλεύουνε. Ποιοι μα δουλεύουνε, μην τα ψάχνει. Ουχή τα βρώματα παραστήσουν σε εμά ενώπιον του Θεού, αλλά η πίστη Σιμών. Αυτό είναι δηλαδή. Στο νησό Χριστό. Δεν θα πάει αύριο μεθαύριο κανεί στην άλλη ζωή και να του πει ο Θεό. Τι έφαε, θα του πει τι έκαμε. Τι έκαμε, η πράξη. Όπω και ο δικαστή εδώ λέει, τι έκαμε, κύριε. Κατηγορούμενε. Οι πράξεις δηλαδή. Ακριβώς. Για γρήκα και να πίνετε και την κούπα το κρασί. Αυτό είναι. Ναι, βέβαια. Το βασικό. Σιγά. Σιγά που μην τα ξεράσω, βαλίστηκα. Σιγά που μην τα ξεράσω. Σιγά που μην. Μαμά. Δεν μου λες μαμά, εσύ δεν είπες πως πρέπει να νηστέψουμε και στο σεξ, ε! Το σωστό είναι τούτο, ναι. Το σωστό, ναι. Και δεν μου λες μαμά, γιάντα ο προχθές δεν επήγες στην εκκλησία στις χαιρετισμούς, ε! Γιάντα, λέει, γιατί ήμουν κουρασμένη. Α, κι αφού σου είναι κουρασμένη, γιάντα η κοιλιούσα στον με τον μπαμπά απάνω στο κρεβάτι, ε! Ωραίο που είναι το κρεβάτι, ωραίο που είναι το κρεβάτι! Μπούμπι, έλα Μπούμπι, κάθε πάει. Ηρέμησε αδερφούλη μου. Μαμά, δε μας τα λες καλά. Νηστεύεις μόνο με τα λόγια. Αλλά στην πράξη κάνεις με τον μπαμπά την πράξη που κάνει και η Εμμανουέλα στο σινεμά. Αγε Εμμανουέλα, αγε Εμμανουέλα. Έλα. Δεν θα την τραφήσω.